ώρα είναι 6:30. Φυσικά η επόμενη καλεσμένη μας έχει πάρει ήδη θέση για να συζητήσουμε για την ανάπτυξη σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, για την περιφερειακή λοιπόν διοίκηση. Μια ισχυρή γυναικεία παρουσία στο ψηφοδέλτιο λοιπόν του Σταύρου Αρναουτάκη. Είναι η κυρία Ευελίνα Μπάκη, την υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας και σας ευχαριστούμε γιατί γνωρίζω ότι σε πολύ λίγη ώρα είναι και η κεντρική σας προεκλογική ομιλία στο Ηράκλειο και μας αφιερώνετε χρόνο και σας ευχαριστούμε. Σωστά. Είναι σαν προθέρμανση για μένα γιατί όντως στις 7:30 στην πλατεία Κορνάρου στο ξενοδοχείο Ολυμπίκ περιμένω φίλες και φίλους αλλά και ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν να έρθουν να μιλήσουμε. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση. Θα χαρώ πολύ να δω ανθρώπους του τόπου μας και να συνομιλήσουμε για το πώς θα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και είστε, κατεβαίνετε στο στίβο της αυτοδιοίκησης, μπαίνετε στην κρίση του κόσμου και στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου με το συνδυασμό του κυρίου Αρναουτάκη. Γιατί, κυρία Πάγκητα, και το ρωτάμε τακτικά αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ η πρόθεση του κάθε υποψήφιου και οι δικές του, αν θέλετε, προτεραιότητες. Κοιτάξτε, λένε πως υπάρχουν στιγμές που πρέπει να τολμάς. Μία από αυτές τις στιγμές ήρθε με την πρόταση του Σταύρου του Αρναουτάκη και θεώρησα ότι ήρθε η στιγμή να θέσω ένα καινούριο στόχο αυτόν τον να μπορέσω να βοηθήσω μέσα από ένα ρόλο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Σταύρος Αρναουτάκης είναι ο περιφερειάρχης μας, είναι ένας περιφερειάρχης που μας ενώνει, μας εμπνέει και μέσα από την επαγγελματική μου ενασχόληση με διάφορα προγράμματα, με την επικοινωνία και μέσα από την εθελοντική μου ενασχόληση, αν θέλετε, με το γυναικείο επιχειρήν και τις γυναίκες επιχειρηματίες, έχω δει πόσο πολύ στηρίζει τον τόπο του και τους ανθρώπους του. Και γι' αυτό θέλω να είμαι στο όχημα μαζί του. Και να φέρετε και ενδεχομένως, κυρία Μπάκη, μια φρέσκια ματιά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό είναι το σλόγγαν μου, αυτό είναι το hashtag που χρησιμοποιώ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι μια φρέσκια ματιά πάντα είναι ευπρόσδεκτη. Όλοι μαζί μπορούμε, είναι επίσης μια άλλη φράση που μου αρέσει να χρησιμοποιώ, διότι κανένας μόνος του δεν έφτασε πουθενά. Έχετε κατά καιρούς ασχοληθεί και με ζητήματα τα οποία πραγματικά σε αυτόν τον τόπο ίσως και να είχαν μείνει πίσω, ίσως και να έχουν πολλές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και αναφέρομαι στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Και δεν ξέρω, κυρία Μπάκητα, και η αυτοδιοίκηση πόσο ισχυρό ρόλο μπορεί να παίξει σε αυτό. Νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει ισχυρό ρόλο σε πολλά πράγματα. Είναι ένα από αυτό η γυναικεία επιχειρηματικότητα. Η αυτοδιοίκηση είναι ο αρρωγός σε οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Και βέβαια η γυναίκα που επιχειρεί χρειάζεται ό,τι βοήθεια μπορεί να έχει. Αυτό το λέω διότι εμείς οι γυναίκες έχουμε πάρα πολλά καθήκοντα, πάρα πολλούς ρόλους να φέρουμε εις πέρας, πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μας, αν θέλετε, στην καθημερινότητά μας. Είμαστε εργαζόμενες, είμαστε όμως και δημιουργικές και θέλουμε να βοηθήσουμε και την ψυχική μας υγεία, γιατί οι άνθρωποι που δημιουργούν νιώθουν καλά. Και τα παιδιά μας και τους συνανθρώπους μας και όλοι μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω αυτόν τον ευλογημένο τόπο μπορούμε να συνεχίσουμε να τον καμαρώνουμε και να νιώθουμε καλά να ζούμε εδώ. Εσείς προέρχεστε από ένα εμπορικό, αν το θες έτσι, οικογενειακό περιβάλλον, αλλά συνεχίζετε γιατί είστε αυτοδημιούργητοι, συνεχίζετε στην ίδια κατεύθυνση. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και πώς μπορεί να στηριχθεί στη συνέχεια και αυτόν που είπε η Νικολέτα, η επιχειρηματικότητα, ο ελεύθερος επαγγελματίας από την τοπική διοίκηση, για να μην μιλάμε μόνο για το κεντρικό κράτος. Κοιτάξτε, πιστεύω πάρα πολύ στους μικρούς επιχειρηματίες που έχουν μεγάλες ιδέες. Και επειδή αυτό το κάνω καθημερινά, να βοηθώ συνανθρώπους μου και επαγγελματικά και εθελοντικά να κάνουν την ιδέα τους επιχείρηση, θεωρώ ότι οποιοδήποτε τέλμα οικονομικό μπορεί να περνάμε, μπορεί να ξεπεραστεί με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Πιστεύω δηλαδή πάρα πολύ στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Μάλιστα, προγυμνάζω, αν θέλετε, φοιτητές και μαθητές να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα που αφορούν την νεοφυή επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα εν γέννη. Και είμαι πεπισμένη ότι κάποια στιγμή πρέπει το μάθημα της επιχειρηματικότητας να μπει στα σχολεία. Άρα μιλάμε και μια διασύνδεση, κυρία Μπάκητα, της αυτοδιοίκησης με την επιχειρηματικότητα, με την εκπαίδευση, με τη νέα γενιά, που ουσιαστικά θα δημιουργήσει και ένα πλέγμα όχι προστασίας, ένα πλέγμα όθησης. Αυτό το θαυμάσιο φυτώριο νέων που έχουμε εδώ στην Κρήτη είναι ένας κρίκος της αλυσίδας από όλα αυτά
τα μετερίζια που αναφέρατε, δηλαδή την αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματικότητα, θα βάλω τον τουρισμό, θα βάλω την αγροτική παραγωγή, γιατί ο τόπος μας είναι οι άνθρωποι του και οι δράσεις τους πάνω στο χώρο. Ναι. Οπότε, ναι, αυτό ακριβώς πρεσβεύω, αυτό ακριβώς πρεσβεύει και ο Σταύρος Αρναουτάκης και η Περιφέρεια Κρήτης. Μέχρι στιγμής έχει κάνει πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος του στρατηγικού σχεδίου και έχει δρομολογήσει επίσης και τα επόμενα βήματα. Κυρία Μπάκη, ένα μότο που χρησιμοποιούν πολλοί υποψήφοι και νομίζω είναι μότο και η Περιφερειακή Αρχή του Σταύρου Αρναουτάκη, είναι η εξωστρέφεια. Mm-hmm. Εσείς αυτό το κομμάτι το έχετε βιώσει από κοντά. Νομίζω έχετε εργαστεί και στο εξωτερικό. Έχετε τολμήσει να κάνετε και καινοτόμα επιχειρηματικά βήματα στο εξωτερικό. Πόσο εύκολο είναι τελικά να είμαστε εξωστρεφείς ως Κρήτη? Κοιτάξτε, όταν κάνουμε αυτό που αγαπάμε, όλα μπορούμε να τα πετύχουμε. Και η εξωστρέφεια είναι το κλειδί της επιτυχίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα προϊόντα μας να φτάσουν στην άλλη άκρη του κόσμου και από την άλλη άκρη του κόσμου να έρχεται κόσμος εδώ και να τον υποδέχονται οι επιχειρηματίες μας στον τουρισμό, που είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας. Είμαι υπέρ της εξωστρέφειας, ναι. Mm-hmm. Επειδή είστε γυναίκα, θα επιμένω λίγο και στο κομμάτι της γυναικείας συμμετοχής, κυρία Μπάκητα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απευθύνεστε μόνο στον γυναικείο πληθυσμό, όμως πολλές φορές έτσι έχει και τη δικιά του σημασία η συμμετοχή των γυναικών μέσα στην αυτοδιοίκηση. Έχουμε μάθει να μιλάμε και με αριθμούς. Πολλές φορές μετράμε και τη συμμετοχή των γυναικών, ακόμη και στη Βουλή μέσα, κατά πόσο η ποσόστοση βοηθάει ή όχι. Πιστεύετε ότι έχει αρχίσει η γυναίκα και στην Κρήτη να ασχολείται περισσότερο ενεργά με το κομμάτι της αυτοδιοίκησης? Ισχύει αυτό που λέμε ότι η γυναίκα συμμετέχει και η πολιτική αλλάζει. Αυτό που θέλω να πω στους τηλεθεατές μας και σε όσους σκέφτονται τι να σταυρώσουν, θα πω στηρίξτε και γυναίκες. Η γυναίκα έχει ένα ανεπτυγμένο ίντεξ του AQ. Όπως ας πούμε παλιότερα μετρούσαμε το IQ, τώρα μετράμε το adaptability quotient. Τι σημαίνει αυτό? Η προσαρμοστικότητα, η δύναμη της προσαρμοστικότητας σε δύσκολες καταστάσεις. Το βιώσαμε και με τον COVID που ήρθαν τα πάνω κάτω και το βιώνουμε και σε μικρά μαθήματα της καθημερινότητας. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό γυναικείο και πολύ καλά θα κάνουν όσοι μπορούν να μας αξιοποιήσουν για να βοηθήσουμε αξιοποιώντας και εμείς αυτό το χαρακτηριστικό. Επιστημονικά τεκμηριωμένο, λοιπόν. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της Υπαίθρου, επειδή η αναφορά σας λοιπόν είναι ολόκληρη η περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, υπάρχει μία τάση προς ανάπτυξη και της Υπαίθρου, αν όχι ισόρροπη, είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά σίγουρα με το αμυγός αστικό κέντρο, αλλά όπως και να έχει, υπάρχουν περιοχές και στο Ηράκλειο που είναι Ήπεθρος, αλλά έχουν δυνατότητες, έχουν αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε. Κοιτάξτε, εγώ θαυμάζω πάρα πολύ τους ανθρώπους της ενδοχώρας που πασχίζουν να κρατήσουν τη ζωντάνια αυτής. Θεωρώ ότι με τα χρόνια αλλάζει και η τάση του τουρισμού προς την Ήπεθρο. Mm. Και μετά την πανδημία, οι Γερμανοί το λένε post-COVID zeitgeist, είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε το χρόνο μας και πώς τον αξιοποιούμε και άρα θέλουμε όλοι να είμαστε κοντά στη φύση. Να πω αναπτυξιακά ότι μία πάρα πολύ καλή ευκαιρία είναι το νέο Leader, το 2023-2027, για την ανάπτυξη των περιοχών στην Ήπεθρο, είτε τουριστικά, είτε βιοτεχνίες, μεταποίησης των παραδοσιακών μας προϊόντων. Από την εμπειρία μου, προωθώντας παραδοσιακά κριτικά προϊόντα των συνεταιρισμών και των ενώσεων στο εξωτερικό, πρέπει να σας πω ότι έχουν τύχει πάρα πολύ καλής αντιμετώπισης και νομίζω πως υπάρχει τεράστια δυναμική. Και μήπως μέχρι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν είχαν και την πρόσβαση που θα θέλανε και ο κόσμος που είναι στο εξωτερικό στα κριτικά προϊόντα, όχι μόνο οι ομογενείς και οι ξένοι. Νομίζω και εσείς το έχετε βιώσει αυτό. Θα σας πω, πάντα ο Κρήκος είναι ένας Έλληνας που είναι στο εξωτερικό και τον αξιοποιούμε όσο μπορούμε και μετά σιγά σιγά ανοίγουμε την αγορά. Ας πούμε, πρωτοτύπησα το 2015 και έφτιαξα μία πολύ ωραία συσκευασία για τα παραδοσιακά κριτικά προϊόντα.
Γιατί κατάλαβα ότι αυτό λείπει από την αγορά. Mm. Δηλαδή, πήγαιναν τα προϊόντα μας στη Γερμανία, για παράδειγμα, πήγαινε το τυρί σε χαρτοσακούλα, πήγαινε το λάδι στην Τενέκα. Υπάρχουν και άλλα τμήματα της αγοράς που θέλουν μια ωραία συσκευασία. Οπότε εκεί εγώ πόνταρα και μετά από τόσα χρόνια μπορώ να πω ότι έχει πετύχει αυτό το βήμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακολούθησαν και άλλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι άνοιξε πάρα πολύ το μερίδιο αγοράς και ο κόσμος που αγαπά αυτά τα προϊόντα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Δεν έχει να κάνει μόνο το προϊόν, έχει να κάνει και το περιτύλιγμα πολλές φορές. Κακά τα ψέματα, αυτό το μάρκετινγκ. Και πώς θα το προωθείς, να το παντρέψεις και με την κριτική παράδοση, με τον κριτικό μύθο, με την κριτική πολιτιστική ταυτότητα. Να σας πω ότι το story είναι κάτι που το δουλεύω πάρα πολύ. Uh-huh. Όταν μάλιστα ξεκίνησα αυτή το νέο project των δώρων, έκανα και ένα πτυχίο στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό για να δω πώς θα μπορέσω να γράφω πολύ ωραία το αφήγημα που αφορά είτε στο μινωικό πολιτισμό είτε σε άλλα ιστορικά γεγονότα που θα μπορούσαν να μπουν μέσα σε εισαγωγικά και να ακολουθήσουν το προϊόν στην άλλη άκρη του κόσμου. Είναι κάτι που το ζητάει ο κόσμος, είναι κάτι που αυξάνει την αξία του προϊόντος, δηλαδή το value που λέμε του προϊόντος. Και είναι κάτι που το αγαπώ, γιατί μέσα από το πολιτισμό προωθώ προϊόντα, δηλαδή τι καλύτερο από όλο αυτό το project. Στην ίδια λογική φαντάζεστε να πουλάμε και, προς Θεού να μην παρεξηγηθώ, με όλη την καλή έννοια, να πουλάμε και περισσότερο Κρήτη στο εξωτερικό. Κρήτη με όλη τη σημασία της λέξης, όχι μόνο τα προϊόντα, αλλά για να προσελκύσουμε περισσότερο τουρισμό, να προσελκύσουμε θεματικό τουρισμό, χειμερινό τουρισμό που πολλές φορές συζητάμε, αλλά δεν τον έχουμε, ενώ έχουμε απίστευτες δυνατότητες. Θέλω να πω ότι η Περιφέρεια Κρήτης ήδη έχει κάνει πάρα πολλά βήματα προς αυτό. Δηλαδή, ήδη το brand name Κρήτη υπάρχει στο εξωτερικό, στηρίζεται πάρα πολύ επικοινωνιακά και αποφέρει καρπούς. Ο Σταύρος Ορναουτάκης έχει πετύχει να ξεκινήσει την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Ναι, έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε στη συνεργασία με όλους τους φορείς του τουρισμού που αγκαλιάζουν κάθε προσπάθεια της Περιφέρειας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον για την Κρήτη μας. Και το όπως να τον επισκέπτεσαι και το όπως να λατρεύεις να ζεις. Και η διασύνδεση που συζητάμε ίσως έχει προχωρήσει σε ένα βαθμό, αλλά όχι στον επιθυμητό, η διασύνδεση δηλαδή του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Δηλαδή τα προϊόντα μας δεν είναι και στα ξενοδοχεία μας εδώ στην Κρήτη. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και από την Περιφέρεια Κρήτης και από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη προς αυτή την κατεύθυνση. Τις πιστεύω πολύ. Θα είμαι εκεί για να βοηθήσω, για να ενισχυθούν αυτές οι προσπάθειες. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας, κυρία Μπάκητα. Να σας ευχηθούμε φυσικά καλή δύναμη και σε εσάς και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ.